Θα ξεκινήσει λοιπόν έθριος ο καιρός στη χώρα μας με ηλιοφάνεια. Δηλαδή, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα έρχονται και τα σύννεφα, θα συννεφιάσει στα ηπειρωτικά και θα βρέξει και θα σημειωθούν μάλλον μπόρες στα ηπειρωτικά. Έχω βάλει, επειδή πιστεύω ότι και στα ορεινά της Πελοποννήσου μπορεί να έχουμε κάποιες μπόρες. Δηλαδή, θέλω να πω, οι περισσότερες θα είναι στη Μακεδονία, δυτική και κεντρική Μακεδονία. Αλλά δεν αποκλείεται να βγάλει μπόρες, ας πούμε, και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Στη Στερεά, εδώ έχει κάτι συννεφάγια. Και στη Στερεά, λέγοντας, είπα την Πελοποννήσου. Πόνισο, γιατί τα κεντρικά και βόρεια είναι πιο σίγουρο ότι θα βγάλουν. Ναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι περνώντας αυτό, κάποια μπόρα θα, θα τη βγάλουν και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Η Ανατολική Στερεά, δύσκολο μου φαίνεται να βγάλει. Η Αττική μόνο θα συννεφιάσει. Μέχρι θα δηλαδή. Θα τη δούμε σε λίγο έτσι και πιο αναλυτικά. Πίνδου, θερμοκρασία γενικώς. Κάτσε η άνεμη πρώτα. Ανέμους, δεν είδαμε, είναι ναι. Στο Ιόνιο θα έχουμε ένα εφταράκι ακόμα, 3 με 5 στο Αιγαίο. 6 θα είναι κάτω από το Δωδεκάνησα, η θάλασσα Καστελόριζου κυρίως. Και η θερμοκρασία εκεί γύρω στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 32 με 35 στο Αιγαίο επίσης. Μάλιστα, πάμε τώρα στην Αττική. Στην Αττική. Η Αττική λοιπόν θα έχει ήλιο και λίγα σύννεφα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού. Δεν πιστεύω ότι θα βγάλει τίποτα. Τελικά. Στην αρχή της εβδομάδας έλεγα ότι υπάρχει περίπτωση να έχει κάποια στάθεια και Αττική, αλλά δεν νομίζω. Βόρει 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και 36 βαθμούς θερμοκρασία. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, στα γύρω ορεινά, είναι πολύ πιθανό να έχουμε καμιά μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 και 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Μάλιστα. Σαββατοκύριακο τώρα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πράγματι, θα είναι έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Μόνο το Σάββατο το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας χώρας, που δεν φαίνεται καν εδώ, ίσως έχουμε καμιά μπόρα. Το ιδιαίτερο. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Ιόνιο, 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7, κυρίως στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, ένα εφταράκι μπορεί να το βγάλει τα μεσημέρια και τα απογεύματα. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Το Σάββατο θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή θα έχουμε τοπικά ίσως και 39 στα ηπειρωτικά. Πάντα μιλάω, γιατί στο Αιγαίο θα έχουμε οι βορειάδες, θα κρατήσουν στις Κυκλάδες τη θερμοκρασία και η Δευτέρα θα είναι δύσκολη μέρα. Ακριβώς. Η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε μέρα καύσωνα. Έτσι, μια και η θερμοκρασία θα ανέβει στους 39 και πιθανόν τοπικά 40 βαθμούς. Έθριος καιρός, κάποιες μπόρες στα βόρεια, άνευ σημασίας στα ορεινά της βόρειας χώρας. Και τρίτη, τετάρτη υποχωρεί. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η ζέστη, οι βοριάδες που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ στα πελάγη. Τώρα, η τρίτη και τετάρτη είναι δύο μέρες που θα έχουμε απογευματινές μπόρες. Άρα λοιπόν είναι σύστημα από τα δυτικά που κινείται προς τα ανατολικά, άρα θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία. Ωστόσο, την τρίτη θα πέσει στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα και στα ανατολικά θα έχουμε ακόμα ζέστη. Δηλαδή θα είμαστε στους 38 βαθμούς. Και θα το καταλαβαίνουμε. Μετά υποχωρεί όμως. Αλλά την Τετάρτη υποχωρεί. Μάλιστα. Ναι, Τετάρτη και Πέμπτη τουλάχιστον υποχωρεί η θερμοκρασία.